Εντάξει, ήταν ένα στόχο που θέσαμε από την αρχή τη χρονιά. Με την ομάδα που έχουμε στο σχολείο, ξέραμε ότι μπορούμε να κατακτήσουμε την πρώτη θέση και βάλαμε σαν στόχο από την αρχή. Και ευτυχώς στο τέλος τα καταφέραμε. Θέλω να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια σε όλα τα κορίτσια του σχολείου μας για τη σκληρή προσπάθεια που κάνουν από την πρώτη μέρα που ανοίξαν τα σχολεία, η οποία θα συνεχιστεί γιατί το αθλητικό σχολείο δεν τελειώνει σήμερα που τελειώσουν το πρωτάθλημα. Εννοείται ότι αύριο έχουμε προπόνηση και η σκληρή δουλειά θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος που θα κλείσουν τα σχολεία. Αλλά δεν πάει αυτό να μην τους αξίζει πάρα πολλά συγχαρητήρια για τις κόπες και τις προσπάθειες που κάνουν. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο σχολείο του Κίκου Βίδα για την προσπάθεια και τη βοήθεια που μας δίνει ό,τι χρειαστούμε για να είναι τα κορίτσια έτοιμα για αυτούς τους αγώνες. Και προχωράμε. Να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα της ΠΑΦΟΥ που είναι ένας πολύ καλός αντίπαλος. Το σχολείο νομίζω ξεγελά η διαφορά των 20 πόντων. Νομίζω που τελειώσει το παιχνίδι δεν είναι η διαφορά των δύο ομάδων. Εμείς ήμασταν πιο καλοί σήμερα, ήταν λίγο πιο αγχωμένες αυτές σε κάποια κύρια σημεία και η διαφορά άνοιξε τόσο πολύ. Εντάξει, να πούμε ότι είναι δύο ομάδες παραδοσιακές στους τελικούς. Δηλαδή, εγώ είμαι η τρίτη μου χρονιά φέτος στον Κίκο Β' στο αθλητικό σχολείο και τρία χρόνια παίζουμε τελικό με την ΠΑΦΟ. Κερδίσαμε δύο, χάσαμε πέρσι. Νομίζω ότι τα σχολεία είναι πάρα πολύ κοντινά. Μια κερδίζεις, μια χάνεις, δεν πρέπει να απογοητευόμαστε. Το σημαντικό είναι ότι όλα τα κορίτσια είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Όλες οι κοπέλες από κάθε ομάδα είναι μέσα στις εθνικές ομάδες. Άρα αυτό σημαίνει ότι γίνεται καλή δουλειά από την πλευρά του αλλά και από τα σχολεία. Να δώσουμε συγχαρητήρια στο Υπουργείο Παιδείας για την καλή διοργάνωση που γίνεται. Να ξαναπούμε ακόμη μια φορά τον πολύ σημαντικό και καλό ρόλο των αθλητικών σχολείων. Φαίνεται ότι σε έναν Final Four εδώ αγόρια κορίτσια, οι τρεις από τις τέσσερις ομάδες είναι αθλητικά σχολεία. Νομίζω φαίνεται ότι οι κόποι τόσων χρόνων παίρνουν καρπούς. Και συγχαρητήρια και ακόμα μια φορά για το Υπουργείο Παιδείας. Εντάξει, ήταν ο αρχικός μας στόχος η πρώτη θέση στους Πανκύπριους. Δουλεύαμε από την αρχή της χρονιάς. Ευτυχώς παίξαμε ένα αρκετά καλό παιχνίδι σήμερα στον τελικό και καταφέραμε να πανηγυρίσουμε την πρώτη θέση που μας δίνει την ευκαιρία να παίξουμε στους Πανελλήνιους. Ναι, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι διότι ανταμείφθηκαν οι κόποι μας αφού δουλεύαμε σκληρά από την αρχή της χρονιάς για τον στόχο. Και ευτυχώς καταφέραμε να κερδίσουμε την πρώτη θέση και να έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε στους Πανελλήνιους αγώνες.